Οι εργασίε στη γέφυρα του Αξιού Ποταμού ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν χρόνο και τον περασμένο Ιούνιο βρέθηκε η Οβίδα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από εργολάβο που ανέλαβε το έργο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ακολουθήσουν όλε οι προβλεπόμενε από τον νόμο διαδικασίε προκειμένου να απομακρυνθεί από το στρατό. Το θέμα απασχόλησε την συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης και του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση όλου του πολεμικού υλικού από την περιοχή του Αξιού Ποταμού. Η κατάρτιση της σύμβασης κρίθηκε απαραίτητη, καθώς για τη συνέχιση του έργου αλλά και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας απαιτεί το περαιτέρω έλεγχο στην περιοχή για έβρεση τυχών και άλλων οβίδων. Κατά την εισήγησή του μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζικώστας τόνισε «Από τη στιγμή που βρέθηκε και απομακρύνθηκε η οβίδα, θέλουμε να γίνουν οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή το συντομότερο δυνατό, για να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα πυρομαχικά δεν παίζουμε με την ασφάλεια των πολιτών και εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο, θα διαθέσουμε το απαιτούμενο ποσό των 36.000 ευρώ για τη σύμβαση παρά τη δινή οικονομική κατάσταση τη περιφέρεια. Ο κ. Τσιτζικό ανέφερε ότι θα πραγματοποιήσει επαφέ τόσο με το διοικητή του Τρίτου Σώματο Στρατού, όσο και με το διοικητή του ΓΕΣ, προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα να γίνουν οι έρευνε χωρί την οικονομική επιβάρυνση τη Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκη.